Μάρξ, είμαστε περήφανοι για την έκδοση αυτού του βιβλίου. Ο Ιαν Μπέρτσαλ που έχει κάνει την επιμέλεια μας προειδοποιεί ότι το βιβλίο δεν είναι ακριβώς ιστορία. Είναι αυτό που είπε ο Φίβος. Είναι επαναστατική στρατευμένη δημοσιογραφία που αντανακλά τη γραμμή της προμηντεύων. Ο Μπέρτσαλ προειδοποιεί ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που ο Σέρς τα ξέρει αλλά δεν τα ανοίγει, πιθαρχώντας τη γραμμή. Και υπάρχουν και ζητήματα που δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητό, διότι πολλές φορές μέσα στην ιστορία δεν γνωρίζουμε την ιστορία. Την ιστορία την καταλαβαίνουμε αργότερα και με τις συμπερασματοποιήσεις κτλ. Αυτό το βιβλίο είναι πολύτιμο για να αποκτήσει κανένας αίσθηση της ιστορίας. Οι περιγραφές του Σέρστ, το τι σκεφτόντουσαν οι απλοί άνθρωποι, τι συνέβαινε στις ουρές των μαγαζιών, τι συνέβαινε στις συγκρούσεις κτλ. Είναι απαραίτητο για να αποκτήσει κανένας αίσθηση της ιστορίας και στη συνέχεια να διαβάσει και ιστορία. Στα ελληνικά δυστυχώς το μόνο που έχουμε είναι η χαμένη επανάσταση του Chris Hartman από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, ένα χρήσιμο βιβλίο, το οποίο συνιστούμε, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια πλουστευτική περίληψη αυτού του βιβλίου, του εμβληματικού βιβλίου του Μπρουέ, The German Revolution, η Γερμανική Επανάσταση 1917-1923, ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να εκδοθεί στα ελληνικά, ελπίζουμε, θα το ενθαρρύνουμε, θα το βοηθήσουμε, θα δούμε. Στο μεταξύ, υπάρχει μια πολύ χρήσιμη παρουσίαση του βιβλίου του Μπρουέ στο περιοδικό κόκκινο που κυκλοφορεί, την οποία συνιστούμε ανεπιφύλακτα στον κάθε σύντροφο να τη διαβάσει, γιατί νομίζουμε ότι δίνει το στίγμα του τι λέει αυτό το θηριώδες βιβλίο. Ευχαριστώ και εγώ τον Φίβο και τη Διονυσία για τη δουλειά που κάναμε και ελπίζουμε στα επόμενα. Το θέμα μου τώρα, και με βάση και τις συζητήσεις που κάναμε και χτες και προχτές, τυπικά θα έπρεπε να μιλήσω για τα γεγονότα μετά το Γενάρη του 19. Παίρνοντας υπόψη και τις συζητήσεις που προηγηθήκαμε, θα προσπαθήσω να κάνω μια παρουσίαση με τρία θέματα. Το ένα η επανάσταση, το δύο το κόμμα, το τρία το ενιαίο μέτρο. Πρώτο η επανάσταση. Όπως σωστά υπόθηκε στις προηγούμενες συζητήσεις και όπως προγράψε και ο Φίβος, η Γερμανική Επανάσταση δικαιώνει την πρόβλεψη των Μπολσεβίκων ότι η επανάσταση θα περάσει από την Ανατολή στη Δύση, ότι θα έχουμε εργατική επανάσταση σε μια αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα και άρα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η δουλειά που άρχισε τον Οκτώβριο του 2017 στη Ρωσία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όταν μιλάμε για επανάσταση σε μια αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, βλέπουμε εύκολα το έπαθλο, το τυρί να το πω έτσι, ότι η νικηφόρα επανάσταση εκεί θα μπορέσει να ενωθεί με την ήδη νικηφόρα επανάσταση στην Ανατολή, στη Ρωσία, και να συγκροτηθεί μια πανίσχυρη πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά βάση για να αλλάξει την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν βλέπουμε τη φάκα. Η επανάσταση σε μια αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα έχει να αντιμετωπίσει έναν εχθρό πολύ πιο ισχυρό από αυτόν που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Μπολσεβίκοι το 17 στη Ρωσία. Έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ ισχυρή οικονομικά, πολύ ισχυρή κοινωνικά και πολύ ισχυρή πολιτικά αστική τάξη. Για να δείτε ένα παράδειγμα που φωτίζει αλλιώς τις συζητήσεις μεταξύ Λένιν και Ρόζας, τι υπήρχε στη Ρωσία έξω από την Πετρούπολη και τη Μόσχα. Θέουδα, στη μέση των θέουδων ένας πύργος του θεουδάρχη και απέναντι σε αυτό οι εξεγερμένοι αγρότες μπορούσαν να κάψουν το υποστατικό, να σπάξουν το θεουδάρχη και τους μπράβους του και να μοιραστούν τη γη. Για δείτε ένα χάρτη της Γερμανίας, τι υπάρχει έξω από το Βερολίνο και το Μόναχο. Υπάρχει αγροτική παραγωγή, υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις, αλλά είναι γεμάτες με πόλεις, με σημαντική βιομηχανία και τα εργοστάσια δεν χτίζονται μόνα τους. Τα έχουν χτίσει καπιταλιστές που κυριαρχούν παντού. Έχεις ένα πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα να αντιμετωπίσεις και άρα εκεί διαβάζονται πολύ διαφορετικά αν συνυπολογίσεις αυτό το παράγοντα οι διαμάχες ανάμεσα στη Ρόζα και του Λένιν για το αγροτικό ζήτημα. Η Ρόζα έλεγε ότι αν δώσετε τη γη στους αγρότες θα πνιγείτε από μια θάλασσα μικροκαπιταλιστών. Γιατί έχει υπόψη της την εικόνα τι είναι η ύπεθρος εισαγωγικά στη Γερμανία.
που έχει μέσα κάτι Φραγκφούρτες, έχει μέσα κάτι Στουτγκάρδες, έχει μέσα τέτοια πράγματα. Ενώ ο Λένιν λέει, μοιράζοντας τη γη στους αγρότες, μπορώ να χτίσω ένα πανίσχυρο αγροτικό στρατό που θα τον χρησιμοποιήσω σαν βάση της άμυνας απέναντι στον υπεριαλισμό. Πράγμα και το οποίο έγινε. Ανάλογα είναι και οι διαφορετικές οπτικές στο εθνικό ζήτημα για τα ζητήματα εθνικής απελευθέρωσης, όπως θες ο Γιάννης Μιλιός και ούτω καθεξής. Άρα τις διαφορές μεταξύ των επαναστατών πρέπει να τις συνυπολογίσουμε με τις διαφορές ανάμεσα στο έδαφος, το κοινωνικό και πολιτικό, μέσα στο οποίο δρούσαν. Έχουμε λοιπόν στην εργατική επανάσταση στη Γερμανία. Ήταν μια επανάσταση με την πλήρη έννοια της λέξης και στην οποία η εργατική τάξη απελευθέρωσε ένα εκπληκτικό δυναμικό. Εκπληκτικό. Είχε δίκιο ο Σοφρόνης ότι είναι από τις σπάνιες στιγμές στην ιστορία που έρχεται στην επιφάνεια ένα τόσο εντυπωσιακό δυναμικό. Δεν θα αρχίσω όμως από την εργατική τάξη. Θα αρχίσω από την αστική τάξη, γιατί αυτό έχει πολύ κοινά μαθήματα. Η αστική τάξη στη Γερμανία αντιμετώπισε αυτή την επανάσταση με μια σαφή στρατηγική. Ξέρανε τι έπρεπε να κάνουν. Πρώτη διαφορά. Απέναντι στο στρατό. Αν θυμόσαστε στο βιβλίο του Ραμπίνοβιτς, δίνεται έμφαση στο τι κάνανε τα Σοβιέτ στην πρώτη μέρα. Το περίφημο διάταγμα υπαριθμών 1. Καλούμε τους στρατιώτες να μην υπακούν σε καμία εντολή αν δεν είναι υπογεγραμμένοι από τα Σοβιέτ. Και αυτό δούλεψε. Στη Γερμανία η αστική τάξη φροντίζει να ξεδοδιάσει το στρατό από την αντιρροή του εργατικού κινήματος, να τον βάλει σε μια διαδικασία ελέγχου και στροφής προς τα δεξιά. Η Reichswehr, όσο περνάνε οι μήνες, στρέφεται πιο πολύ προς τα δεξιά, γίνεται παράγοντας μεγαλύτερης εμπιστοσύνης για την αστική τάξη. Και ταυτόχρονα, για να μην αφήσει κανένα περιθώριο παρερμηνιών, από την πρώτη στιγμή στρέφεται στην οργάνωση των ένοπλων παραστρατιωτικών πολύ μαζικών οργανώσεων. Τα πιο γνωστά είναι τα Freie Corps, τα υποτίθεται ελεύθερα σώματα. Στρατολογούν τους άνεργους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, συγκροτώντας μία δύναμη κρούσης ενάντια στο εργατικό κίνημα για την εργατική επανάσταση, ένοπλη, την οποία εξαπολύουν κατά κύματα απέναντι στις εξεγερμένες πόλεις. Δεν είναι μόνο τα Freie Corps. Όλες οι πρωτοφασιστικές οργανώσεις ιδρύονται αυτή την περίοδο. Τα Χαλίδινα Κράνη, οι Ελεύθεροι Γερμανοί, φοιτητικές οργάνωσεις, όλα αυτά είναι ένοπλες παραστρατιωτικές συμμορίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται και καθοδηγούνται από το κεφάλι. Αξιοποιούν τη σοσιαλδημοκρατία. Τη δύναμη που περιέγραψε ο Φίβος, την αξιοποιούν υπό σαφείς πολιτικούς όρους. Ζητάνε και επιβάλλουν τη συμμετοχή της σοσιαλδημοκρατίας στις κυβερνήσεις, υπό τον όρο ότι οι κυβερνήσεις θα επιβάλλουν την πειθαρχία στο εργατικό κίνημα. Τάζουν το καρότο των δημοκρατικών εξελίξεων στους σοσιαλδημοκράτες, απαιτώντας από τους σοσιαλδημοκράτες το μαστίγιο ενάντια στο εργατικό κίνημα. Και η σοσιαλδημοκρατία τα αποκρίνεται. Δεν είναι μόνο η δολοφονία της Ρόζας και του Λίμπερτ, είναι και όλα τα άλλα για τα οποία θα μιλήσω στη συνέχεια. Ταυτόχρονα έχουν καθαρό ότι θα χρειαστεί να πετάξουν έξω τη σοσιαλδημοκρατία. Η αστική τάξη έχει καθαρό ότι πρέπει να τελειώσει με τη δημοκρατία του 19. Και άρα καθοδηγεί τις εξελίξεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Χτίζει το οχυρό της Βαβαρίας. Θα πω μετά πώς. Και φροντίζει σε κάθε στροφή των εξελίξεων να αξιοποιεί τη σοσιαλδημοκρατία προετοιμάζοντας τους όρους για να ξεφορτωθεί και τη σοσιαλδημοκρατία. Ένα παράδειγμα σε αυτό είναι πώς χρησιμοποιεί τον υπερπληθωρισμό. Τα απίστευτα νούμερα που θα διαβάσετε στο βιβλίο του ΣΕΡΣ. Ένας εργάτης πληρώνεται το Σάββατο και παίρνει μισθό που ισοδυναμεί με 25 δολάρια. Οι καταστηματάρχες ξέρουν ότι η εργατική τάξη πληρώνεται το Σάββατο. Κρατάνε τα μαγαζιά κλειστά Κυριακή και Δευτέρα. Τα ανοίγουν την Τρίτη μετά τις 11 το πρωί που έχει ανοίξει το κλιματιστήριο, που υπάρχουν οι νεότερες ειδήσεις για την ισοτιμία του δολαρίου. Και πηγαίνοντας να αγοράσεις ένα αυγό, διαπιστώνεις ότι ο μισθός που πήρες το Σάββατο έχει μείνει το 1 τρίτο με την Τρίτη. Τιμές, οι οποίες πάνε ένα αυγό κάνει 1000 μάρκα την Παρασκευή και
10.000 μάρκα την Τρίτη. Χρησιμοποιούν αυτόν τον υπερπληθωρισμό για να τσακίσουν τον πληθυσμό, αλλά ταυτόχρονα, όπως λέει ο Σέρες, για να τσακίσουν και το κράτος. Υποτάσσουν το κράτος στις επιθυμίες, στις στρατηγικές της κυρίαρχης τάξης των καπιταλιστών. Είναι εκπληκτικό το τι γίνεται με τα δάνεια, είναι εκπληκτικό το τι γίνεται με το παιχνίδι στα νομίσματα, είναι εκπληκτικό το πώς μεταφέρεται όλος ο χρυσός που είχε το γερμανικό κράτος στις τσέπες ανθρώπων όπως ο Στίμες, τη Siemens και πάει λέγοντας. Και αυτή η αποφασιστικότητα έχει μια κατάληξη την οποία θα τη δούμε στο τέλος. Ξέρουν ότι θα πάνε σε πραξικόπημα. Με τον Χίτλερ ή με άλλον. Αυτό δεν είναι καθαρό με ποιον και πώς θα γίνει το πραξικόπημα, αλλά ξέρουν ότι θα ξεφορτωθούν τη δημοκρατία της Βαϊμάρας. Σε μια συζήτηση σχετικά με τις κυβερνήσεις της αριστεράς, ο Τρότσκι παρεμβαίνει στη συζήτηση στο γερμανικό κίνημα με τον γνωστό του τρόπο των εκπληκτικών φράσεων και λέει «Η αντίληψη που έχετε για την ταξική πάλη», το αναφέρω γιατί το αντιμετωπίσαμε και εμείς σε κάτι συζητήσεις που είχαμε πέρσι, «Η αντίληψη που έχετε για την ταξική πάλη, σύντροφοι, είναι στρεβλή, είναι περιορισμένη. Θεωρείτε ότι την ταξική πάλη την κάνετε μόνο εσείς. Στην ταξική πάλη συμμετέχει η αστική τάξη. Μετακινείται, παίρνει πρωτοβουλίες, επιτίθεται και αμήνεται, θέλει να σας διασπάσει, θέλει να σας διαφθείρει, θέλει να σας συντρίψει και όλα αυτά τα κάνει κάνοντας πολιτική. Οφείλετε αυτούς τους ελιγμούς να τους παρακολουθείτε, να τους γνωρίζετε και να έχετε πολιτική γραμμή. Γι' αυτό είναι αδύνατο να μένει αναπάντητο το ερώτημα τι κυβέρνηση προτιμάτε όταν δεν είναι ακόμα έτοιμες οι συνθήκες για μια εργατική εξέγερση και την εξουσία των εργατικών συμβουλίων. Και πώς το καταλαβαίνει αυτό στο γερμανικό κόμμα, ο καλύτερος από τους ηγέτες που παρουσιάζονται σε αυτήν την περίοδο, ο Πάουλ Λέβι, ότι είναι σωστό και έπρεπε και εμείς να έχουμε φτιάξει επαναστατικό κόμμα νωρίτερα όπως το κάνανε οι Μπολσεβίκοι. Όμως οι Μπολσεβίκοι την ηγεμονία μέσα στο ρώσικο κίνημα δεν την κερδίσανε με οργανωτικούς τρόπους. Δεν την είχαν το Φλεβάρι του 17, μειοψηφία ήταν το Φλεβάρι του 17. Οι Μπολσεβίκοι την κερδίσανε με τη φοβερή περιγραφή που μας κάνει ο Ραμπίνοβιτς, τι κάνανε από το Φλεβάρι του 17 μέχρι τον Οκτώβρη του 17, απαντώντας σημείο προς σημείο στις πολιτικές κόντρες που άνοιγε το κίνημα και καθοδηγώντας το κίνημα προς την Επανάσταση. Και άρα εκεί πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο πώς χτίζουμε το κόμμα μας. Η δεύτερη πλευρά λοιπόν της Επανάστασης, η δύναμη της εργατικής τάξης. Σύντροφοι, είναι απίστευτο. Με τη συντριβή που περιέγραψε ο Σωτήρης στην πρώτη συζήτηση της εξέγερσης του Γενάρη στο Βερολίνο και με ένα αντίτιμο οι περιγραφές των Σπαρτακιστών πριν την εξέγερση του Γενάρη είναι ότι διαθέτουν ένα στελεχικό δυναμικό αξιοθαύμαστο. Διαθέτουν το Μέρινγκ που είναι η γέφυρα της νεότερης γενιάς με τη γενιά του Μάρξ και του Έγκλης. Διαθέτουμε τη Ρόζα, το κορυφαίο θεωρητικό κεφάλι του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, γιατί αυτό ήταν η Ρόζα, αναγνωρισμένα μέσα στη συζήτηση της εποχής. Διαθέτουμε το Λέο Γεωργίσετς, έναν οργανωτικό ηγέτη σπανίου επίπεδου, με τεράστια εμπειρία πώς οργανώνεις απεργίες, πώς οργανώνεις εξεγέρσεις, πώς φτιάχνεις πλαστά διαβατήρια, πώς βρίσκεις όπλα, πώς δραπετεύεις από τις φυλακές. Ο ίδιος έχει δραπετεύσει καμιά κοσαριά φορές. Τον πιάνανε, νομίζανε ότι τον έχουμε και σε μια εβδομάδα αλλού. Και διαθέτουμε τον Καρλ Λίμπνερ. Ένα ρήτορα που συγκλώνιζε μέσα σε μια εβδομάδα, σε δύο μήνες για την ακρίβεια, δολοφονείται η Ρόζα και ο Λίμπνερ, σε δύο μήνες δολοφονείται στη φυλακή ο Γιώργισετς, και από αυτές τις ειδήσεις πεθαίνει από τη θλίψη ο Μέρινγκ. Μέσα από μια τέτοια ήττα θα μπορούσε να πει κανένας ότι τέλειωσε, καμία σχέση. Δεν ήταν ούτε στην αρχή. Ακολουθεί η εξέγερση στο Μόναχο. Εγκαθιδρύει η σοσιαλιστική δημοκρατία. Τη συντρίβουν με τα Φράι Κόρπς και χτίζουν την Βαυαρία ως την εκαθαρίζουν και χτίζουν την Βαυαρία ως τη βάση των επιχειρήσεών τους απέναντι σε όλη τη Γερμανία. Ακολουθεί το πραξικόπημα του ΚΑΠ. Παίρνοντας θάρρος από την εξέλιξη στην Βαυαρία, κάνουν πραξικόπημα. Είναι ανάλογο με το Κορνίλοφ. Θυμόσαστε πώς αντιμετώπισαν οι Μπολσεβίκοι το πραξικόπημα του Κορνίλοφ. Στη Γερμανία το ΚΑΠΕΝΤΕ δεν βρίσκει τη δύναμη να το αντιμετωπίσει. Έτσι, υποφύγω κάποια πράγματα, θα επανέλθω.
Το εργατικό κίνημα όμως βρίσκει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει. Με την έκκληση του Λέγκεν, ενός σοσιαλδημοκράτη και μάλιστα δεξιού σοσιαλδημοκράτη, ξεκινάει η γενική απεργία. Και η γενική απεργία συντρίβει το πραξικόπημα του ΚΑΠ. Και μένουν παγωτό από που βγήκε αυτή η δύναμη που συνέδρεψε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα. Αρχίζει μια απίστευτη δράση εργατική στην κεντρική Γερμανία, η οποία καταλήγει στην εγκαθίδρυση εργατικών αριστερών κυβερνήσεων στη Σαξονία και στη Θουρυγία με συνεργασία της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αρχίζει μια απίστευτη δράση στη Ρινανία, την οποία καταλαμβάνουν οι Γάλλοι, και εκεί αρχίζει ένα μεγάλο κεφάλαιο εργατικής δραστηριότητας που συνδέει το εθνικό με το ταξικό και αναπτύσσει μορφές αντίστασης εκπληκτικές, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται και μια μορφή εκπληκτικής παρέμβασης των καπιταλιστών στη σύνδεση του εθνικού με το ταξικό. Οι καπιταλιστές της Ρινανίας, του βιομηχανικού κέντρου της Γερμανίας, απαιτούν από την υπόλοιπη Γερμανία τη γραμμή της πρακτικής αντίστασης. Αντιστεκόμαστε στο ρόλο. Τι σημαίνει αυτό? Λεφτά για τη βιομηχανία. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Στις τσέπες των καπιταλιστών. Λιμοκτονεί ο κόσμος. Ακολουθεί η κυβέρνηση Κούνο, μια κυβέρνηση χωρίς τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία επιχειρεί να σπάξει το κίνημα. Σπάει τα μούτρα της και καταραίει μέσα σε ένα κύμα γενικών απεργιών. Η γενική απεργία είναι το όπλο των Γερμανών εργατών. Καταραίει και στρέφει μετά την κατάρρευσή της η αστική τάξη στην κυβέρνηση Στρέσεμαν, που είναι μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες και είναι μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες με τελικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα της εκαθάρισης. Ποιο είναι σε αυτό το σημείο η δύναμη της εργατικής τάξης? Ο Μπλουέ υπολογίζει 19 ως 20.000 εργοστασιακά συμβούλια σε όλη τη Γερμανία. Είναι μια τεράστια δύναμη. Είναι διαφορετικά, επειδή έγινε μια ερώτηση στην πρώτη συζήτηση, είναι διαφορετικά από τα ρώσικα σοβιέτ. Είναι κυρίως εργοστασιακές επιτροπές. Δεν είναι απλωμένες και δεν επιχειρούν να έχουν γραμμή σε εθνικό επίπεδο. Έχουν γραμμή για το εργοστάσιο και πώς το κρατάμε. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και πώς τα λύνουμε. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια τεράστια δύναμη. Και την ίδια στιγμή το ΚΑΠΕΔΕ έχει φτιάξει τις εργατικές εκατονταρχίες. Ένοπλες οργανώσεις σε συνεργασία με αριστερούς σοσιαλδημοκράτες, οι οποίες προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση της δεξιάς. 20 λεπτά. Ακόμη, 6 θα λέγαμε. Είμαι στην αρχή. Ελάχιστον άλλα 10 όσο πήρε ο φίλος. Αυτή η δύναμη λοιπόν περιμένει το σύνθημα της εξέγερσης. Περιμένει το σύνθημα της εξέγερσης και της μάχης για την κεντρική κατάληψη της εξουσίας. Το σύνθημα αυτό εξαγγέλθηκε δύο φορές. Η μία φορά ήταν με την αντιφασιστική μέρα δράσης που ανακοινώνει το ΚΑΠΕΔΕ στις 29 Ιουλίου και η οποία την τελευταία στιγμή ακυρώνεται κάτω από την εκτίμηση του Ράντε ότι πρόκειται για παγίδα και πρέπει να την αποφύγουμε, και με την επεξεργασία και δημοσιοποίηση των σχεδίων για εξέγερση για την κατάληψη της εξουσίας που γίνεται την Μπράντλερ, ο Σέρς το περιγράφει με μια εκπληκτική φράση: η προλεταριακή γροθιά σηκώθηκε, απείλησε το κράτος και μετά αργά κατέβηκε. Η εξέγερση δεν συγκεκριμενοποιήθηκε ποτέ. Η ημερομηνία που ουρλιάζει ο Τρότσκι, προτείνοντας την ημέρα της εφετείου της Ρώσικης Επανάστασης, η ημερομηνία δεν ορίστηκε ποτέ. Και σε αυτό το σημείο εκδηλώνεται η αντεπίθεση της δεξιάς, η κατάληψη της Σαξονίας και το γκρέμισμα της αριστερής κυβέρνησης της Σαξονίας από τα Freie Corps, τις παραστατικές οργανώσεις και τη Reichswehr μαζί, για να μπουν στη Σαξονία δεν μπήκανε μόνο οι φασίστες, μπήκαν οι φασίστες μαζί με τον στρατό. Μπήκανε με τα πυροβολικά στις πόλεις. Η κατάληψη της Σαξονίας είναι το σύνθημα της οριστικής υποχώρησης. Έμειναν σοβαρές δυνάμεις, είναι ήττα, έμειναν σοβαρές δυνάμεις. Η συνέχεια της ιστορίας στη Γερμανία είναι ανεξήγητη χωρίς αυτό το στοιχείο. Υπάλληλοι για να εγκαθιδρυθεί, να πάρει πράγματι την εξουσία ο Χίτλερ, έχει πολύ μεγάλα τέτοια επεισόδια, αλλά ήταν αυτή η τέλεια ερμηνεία. Και η ερμηνεία προφανώς
βρίσκεται στα άλλα δύο σημεία. Στο σημείο το κόμμα και στο σημείο πώς το κόμμα μπορεί να ενώσει την εργατική τάξη σε μια αναπτυγμένη καπιταλιστική χώρα σε επαναστατική κατεύθυνση. Δηλαδή το ενιαίο μέτρο. Αυτά τα δύο σημεία στην εξέλιξή τους πάλι και όχι αφηρημένα έχουν τεράστια σημασία για να κατανοήσουμε τη Γερμανική Επανάσταση. Δεύτερο σημείο λοιπόν, το κόμμα. Υπάρχει μια αφηρημένη και εύκολη κριτική στη Λούξεμπουργκ ότι υποτίμησε το ρεπορτισμό. Είναι μπούρδες. Για την ακρίβεια, η Λούξεμπουργκ είναι η πρώτη μαξίστρια θεωρητικός που έχει γράψει για το ρεπορτισμό πολύ νωρίτερα από τον καθένα. Στα τέλη του 1890, με το μεταρρύθμιση επανάσταση. Υπάρχει μια κριτική που είναι πιο βάσιμη ότι η Ρόζα υποτίμησε την ανάγκη ανεξάρτητης οργάνωσης από το ρεπορτισμό. Είναι πιο βάσιμη. Αλλά θέλει ξύσιμο. Η Ρόζα ζούσε μέσα στο S5D, το οποίο είχε τη διάσταση του υποφύγους. Το S5D δεν είναι απλώς ένα εργατικό κόμμα. Είναι η εργατική τάξη της Γερμανίας οργανωμένη σε κόμμα. Το να φύγει από αυτό το κόμμα δεν είναι καθόλου απλή απόφαση. Και για τους εύκολους παραλληλισμούς με το Λένιν, να υπενθυμίσω ότι η ρήξη μεταξύ Μπολσεβίκων και Μενσεβίκων από το ίδιο κόμμα δεν γίνεται το 3, εξαγγέλλεται το 12 και είναι αμφίβολο αν έγινε μέχρι το 17. Διότι όταν γυρίζει ο Λένιν στην Πετρούπολη, βρίσκει το κόμμα του να είναι σε διαπραγματεύσεις με τους Μενσεβίκους για την επανένωση των δυνάμεων στο ίδιο κόμμα. Τις οποίες σταματάει βέβαια, αλλά είναι επίσης πραγματικό ότι συνδέναμε. Κατά τη γνώμη μου, η Ρόζα θα έπρεπε να είχε φτιάξει ανεξάρτητη από τους ρεφορμιστές τάση μέσα στο S5, η οποία να έχει καθοδηγήσει την αντιπαράθεση με τον ρεφορμισμό στη βάση και δημόσια, και άρα η ηγεσία του Σπάρτακου να είχε συγκροτημένες σχέσεις με τη βάση, με, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κρίσιμο στρώμα εργατικών στελεχών που θα δείτε σε όλα τα βιβλία που μιλάνε στα σοβαρά για τη Γερμανία. Οι επαναστάτες συνδικαλιστές βάσης στα μεταλλουργεία του Βερολίνου, με επικεφαλής τον Μίλλερ. Ένα εκπληκτικό δίκτυο εργατών που σταθήκαν ενάντια στον πόλεμο και οργανώσανε την άμυνα στα εργοστάσια του Βερολίνου ενάντια στις συνέπειες του πολέμου. Κάνοντας απεργίες μέσα στον πόλεμο, κάνοντας διαδηλώσεις, μοιράζοντας τρόφιμα, συγκεντρώνοντας όπλα, συγκλώμη, χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση. Τα άλλα είναι αφηρημένα πράγματα. Με αυτούς τους ανθρώπους η Ρόζα και η σύντροφή της δεν είχαν συγκροτημένες σχέσεις. Υπάρχει μια αντίληψη μεταξύ μας, έχοντας εμπειρίες πολύ του γάλακτος σε σχέση με αυτές που συζητάμε τώρα, ότι για να χτιστεί ένα επαναστατικό κόμμα, τι χρειάζεται, επαναστατικό πρόγραμμα, μπορεί να κάτσω το γράψω εγώ το άλλο Σαββατοκύριακο, και εσωτερική δημοκρατία. Πράγματι, αυτά είναι πολύτιμα στοιχεία. Η Γερμανική Επανάσταση αποδεικνύει ότι δεν είναι αρκετά. Το ζήτημα είναι η σύνδεση αυτών των στοιχείων με την πρωτοπορία της εργατικής τάξης όπως εκδηλώνεται σε κάθε περίοδο και σε κάθε περίοδο μαχών. Παραδείγματα. Το Ιδρυτικό Συνέδριο του ΚΑΠΕΝΤΕ αποφασίζουν τη ρήξη την οργανωτική και πάνε σε συνέδριο και ιδρύουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η Ρόζα αναλαμβάνει να υπερασπίσει τη θεωρητική βάση του προγράμματός μας. Κάνει μια συγκλονιστική ομιλία. Ο Λίμνερ αναλαμβάνει να υπερασπίσει το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο. Κάνει μια συγκλονιστική ομιλία. Και στο καυτό θέμα του συνεδρίου, που είναι τι στάση θα κρατήσει το κόμμα μας στις εκλογές και πώς αντιμετωπίζει το κόμμα μας τα συνδικάτα, την εισήγηση αναλαμβάνει ένας άγνωστος στη βάση του κόμματος επαναστάτης, που λεγόταν Πάουλ Λέβι, ο οποίος προτείνει τη συμμετοχή στις εκλογές και τη συμμετοχή στα συνδικάτα και χάνουμε την ψηφοφορία με μεγάλο αριθμό. Το Ιδρυτικό Συνέδριο του 15 αποφασίζει ότι δεν κατεβαίνει στις εκλογές και δεν συμμετέχει στα συνδικάτα. Είναι μια, θα έχουμε αργότερα στις συζητήσεις για τον αριστερισμό. Ο Γιώργης, έτσι, ο οργανωτής, ο οποίος είναι ακόμα ζωντανός,
με την εμπειρία αυτού του συνεδρίου, στο τέλος του συνεδρίου έχει την άποψη ότι δεν πρέπει να ιδρύσουμε το κόμμα. Είμαστε ανώριμοι για να το ιδρύσουμε. Διότι η πλειοψηφία των μελών που μαζεύουμε είναι άπειρη πολιτικά, με αριστερίστικο προσανατολισμό και δεν μπορεί να επηρεάσει το εργατικό κίνημα. Το ιδρύουνε και φτάνουνε στην εξέγερση του Γενάρη. Είναι ο παραλληλισμός με τις μέρες του Ιούλη στη Ρωσία και το Βολσεβικό κόμμα είναι εντυπωσιακός. Όλοι στέκονται συνήθως στο ότι και ο Λένιν και η Ρόζα, όταν είδαν ότι η τάξη του μπαίνει σε μια πρόοδη περιπέτεια, είπαν αν είναι να χαθώ, θα χαθώ μαζί με την τάξη μου. Και συμμετείχαμε στα γεγονότα. Επιτρέψτε μου, είναι επιφανειακή η περιγραφή. Διότι ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι συμμετέχουν στα γεγονότα με γραμμή να επιβάλλουν στα γεγονότα τον συμβιβασμό σε εισαγωγικά της γρήγορης υποχώρησης για να σωθεί το κόμμα και το κίνημα, ενώ οι Σπαρτακιστές συμμετέχουν στα γεγονότα με την αυταπάτη ότι η ηρωική αυτοθυσία μπορεί να αλλάξει την πορεία των γεγονότων. Η Ρόζα όταν πληροφορείται τα συνθήματα με τα οποία μιλάει ο Λίπνερ στις μάζες της μέρες του Γενάρη, μένει κάγκελο και του απευθύνει το ερώτημα Λίπνερ, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αυτά είπαμε Κάρλ χτες. Και μεταξύ τους πέφτει σιωπή. Ένα κόμμα στο οποίο οι δύο βασικοί ηγέτες δεν έχουν μπορέσει να συμφωνήσουν και να έχουν ενιαία δράση σε συνθήκες εξέγερσης, είναι καταδικασμένο σε ήττα και πλήρωσε το αντίτιμο. Σύντροφοι, για σκεφτείτε ποια θα ήταν η πορεία της Ρώσικης Επανάστασης αν στα Ιουλιανά είχε εκτελεστεί ο Λένιν, ο Τρότσκι, ο Σβερντλόφ και ο Κάμενεφ. Για να το τρέξω λίγο, λίγο μετά το πρώτο συνέδριο γίνανε εκλογές, όχι εκλογές που ανέφερε ο Φίβος, οι προηγούμενες. Το ΕΣΠΕΝΤΕ παίρνει 10,5 εκατομμύρια ψήφους, το ΟΕΣΠΕΝΤΕ παίρνει 2,5 εκατομμύρια ψήφους και η γραμμή της αποχής την οποία προτείνει το ΚΑΠΕΝΤΕ δεν καταμετράει. Αγνοήθηκε παντελώς από την εργατική τάξη. Με βάση αυτή την εμπειρία, ο Λέβη, ο οποίος σπρώχνεται στην ηγεσία του κόμματος, σπρώχνεται. Άλλο χαρακτηριστικό, το πόσο όταν σε υποχρεώνει η Επανάσταση να συγκροτήσει στα γρήγορα το κόμμα. Ο Λέβη δεν θέλει την ηγεσία. Ο Λέβη δεν θέλει να είναι ηγέτης του Σπάρτα. Σπρώχνεται επειδή δεν υπάρχει άλλος και σπρώχνεται από το αίσθημα να εκδικηθώ τη δολοφονία της Ρόζας και του Λίμπη. Ο Λέβη, εκτός από φίλος της Ρόζας, είναι ερωτικός σύντροφος της Ρόζας για ένα διάστημα και είναι βαθιά δεμένος με τη Ρόζα. Η Τσέτκιν γράφει στο Λένιν και λέει ο Λέβη δεν θέλησε και δεν επιδίωξε να αναδειχθεί στην ηγεσία. Υποχρεώθηκε από τις συνθήκες. Ο Λέβη λοιπόν αναλαμβάνει την ηγεσία στο ΚΑΠΕΝΤΕ με ένα συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο τον αναλύει και στην καθοδήγηση και στη διεθνή. Αποβολή των αριστεριστών από το κόμμα, διαγραφή τους και κέρδισμα της βάσης του ΟΕΣΠΕΝΤΕ. Μόνο έτσι μπορούμε να φτιάξουμε ένα μαζικό κόμμα. Στην πραγματικότητα εκεί εκδηλώνεται η παρέμβαση του Λένιν υπέρ αυτής της τάσης μέσα στο ΚΑΠΕΝΤΕ. Ο Λένιν γράφει το βιβλίο του «Αριστερισμός», η παιδική ασθένεια του κομμουνισμού. Κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο συγκλονιστικά πολιτικά κείμενα του Λένιν, γιατί είναι συγκεκριμένο. Τι λέει η παρέμβαση του Λένιν? Είναι τραγικό λάθος και δεν έχει καμιά σχέση με την πολσεβίκη εμπειρία το αν δουλεύουμε ή όχι μέσα στα αντιδραστικά συνδικάτα. Δουλεύουμε. Είναι τραγικό λάθος και δεν έχει καμία σχέση με την πολσεβίκη εμπειρία το απέχουμε από τις εκλογές. Κατεβήκαμε στις εκλογές για τη Δούμα επί Τσάρου. Δεν έχει καμία σχέση με την πολσεβίκη εμπειρία η αντίληψη ότι οι επαναστάτες δεν κάνουν συμβιβασμούς. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να εμπλακεί με την πολιτική χωρίς να κάνει συμβιβασμούς, είναι ένας, δεν θυμάμαι τον όρο, είναι πολύ περιφρονητικός, τζογαδόρος, χατοπαίκτης, ένα τέτοιο πράγμα. Το ερώτημα είναι με τι κριτήριο συμβιβασμούς και ποιοι είναι οι σωστοί και αναγκαίοι, άρα προωθητικοί συμβιβασμοί και ποιοι είναι οι απαράδεκτοι. Και σε αυτό προειδοποιώ
ότι στην πολιτική πάλι συμμετέχουμε με τα κόμματα. Κόμματα συμμετέχουν λίγο πολύ ομάδες συντρόφων, με πείρα και με μεγαλύτερα εφόδια, οι οποίοι αναλαμβάνουν σε κάθε φάση να βγάλουν το κόμμα από τις παγίδες. Και για το σύνθημα της εσωκομματικής δημοκρατίας, το οποίο στο γερμανικό κόμμα εκφραζόταν με το σύνθημα «Κάτω οι ηγέτες», δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει τώρα τελευταία τίποτα τέτοια, ο Λένιν γράφει μια συγκλονιστική φράση. Κάτω από το σύνθημα αυτό δεν βρίσκεται το αίτημα για εσωκομματική δημοκρατία, βρίσκεται το αίτημα να διώξουμε τους έμπειρους και πολιτικά προσανατολισμένους συντρόφους που είναι απαραίτητοι για το κόμμα και να τους αντικαταστήσουμε με άλλους ηγέτες που διεκδικούν το δικαίωμα, το λέω κατά λέξη από την επίσημη μετάφραση, να λένε παρλαπίπες. Η γλεμμιστική έννοια της παρλαπίπας είναι λίγο, αλλά αυτήν χρησιμοποιεί. Αυτή η στροφή γίνεται πιο ολοκληρωμένη με τη στροφή της Κομιντέρνης στο τρίτο και στο τέταρτο συνέδριο και υπογραμμίζεται με την προσπάθεια να κερδιθεί η βάση του US5. Τι ήταν το US5? Το κόμμα στο οποίο είχαν καταφύγει οι οπαδοί του Κάουτσκι και του Μπερνστάιν, του δεξιού σοσιαλδημοκράτη, οι οποίοι κρατήσαν στάση ενάντια στον πόλεμο. Ταυτόχρονα όμως ήταν το κόμμα στο οποίο ήταν οι επαναστάτες συνδικαλιστές του Βερολίνου που είπα προηγούμενο, του Μίλλερ και του Ντάουν. Η διεθνής φυλάει κατουρημένες ποδιές. Υπάρχει μια συγκλονιστική περιγραφή του Σέρ στο βιβλίο, τι ήταν το τάχαμο ενιαίο συνέδριο της δεύτερης, της δυόμιση και της τρίτης διεθνούς. Κάθονται και ακούνε επί ώρες τις προσβολές των σοσιαλδημοκρατών, λίγους μόνους μήνες μετά τη δολοφονία της Λούξεμπουργκ, προκειμένου να προωθήσουν το ενιαίο μέτωπο που είναι απαραίτητο στη Γερμανία για να κερδιθεί η βάση του US5. Υπό τις ευλογίες του Λένιν και του Τρότσκι, υπό τις ευλογίες της διεθνούς, ενιαίο μέτωπο με τους σοσιαλδημοκράτες και ενιαίο κόμμα με τη βάση των οπαδών του Κάουτσκι και του Μπερνστάιν, οποίο σκάνδαλο θα μας λέγανε κάτι γνωστή μας. Αυτά όμως είναι όταν τα πράγματα είναι κυριολεκτικά στα κάρβουνα. Αυτό υλοποιήθηκε με το συνέδριο της Χάλε, όπου στην πραγματικότητα μετατρέπεται σε μια μονομαχία ανάμεσα στις τάσεις του ρώσικου κινήματος, εισηγητής υπέρ της ενοποίησης είναι ο Ζινόβιεφ και εισηγητής υπέρ του μείνετε ανεξάρτητοι, μην πάτε στην τρίτη διεθνή, μην ενωθείτε με το K5, είναι ο Μάρκοφ. Οι δύο Ρώσοι μονομαχούν στη Χάλε και η απόφαση του συνεδρίου της Χάλε οδηγεί σε ένα κόμμα με 400.000 μέλη που προέρχονται από το US5, 50.000 μέλη που προέρχονται από το K5. Ο Λένιν και ο Τρότσκι δεν είναι παιδάκια να μην ξέρουν τι κόμμα είναι αυτό. Και με μια ηγεσία όπου 8 μέλη προέρχονται από το US5 και 5 μέλη προέρχονται από το K5. Με δύο συμπροέδρους, έναν από το K5, τον Μπάου Λέβη, και έναν από το US5, τον Ντάμ. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ελιγμών και όλων αυτών των συμβιβασμών είναι ότι επιτέλους έχει δημιουργηθεί ένα μαζικό εργατικό κόμμα που μπορεί να αναλάβει στα σοβαρά να καθοδηγήσει την πορεία των εργασιών της Επανάστασης στη Γερμανία. Όμως εδώ προκύπτει το αμέσως επόμενο πρόβλημα, πώς μπορεί αυτό το κόμμα να ενώσει γύρω του την πλειοψηφία της εργατικής τάξης, ώστε να μπορεί πράγματι σε μια αναπτυμένη καπιταλιστική χώρα η Επανάσταση να είναι πραγματικός στόχος. Η πρώτη εμπειρία της σημασίας είναι την ανέφερο φίλος του πραξικόπημα του ΚΑΠ, η Γενική Απεργία υπό το Λέγεν που οδήγησε στην κατάρρευση του πραξικοπήματος και εκεί ο Λέγεν, ο δεξιός σοσιαλδημοκράτης, λέει μετά την κατάρρευση του πραξικοπήματος είμαστε μπροστά στο ερώτημα ποια κυβέρνηση και προτείνει η κυβέρνηση S5, US5, K5 με πρόγραμμα τον αφοπλισμό της δεξιάς. Η πρόταση δεν γίνεται δεκτή από τα εργατικά κόμματα. Και αυτό που υλοποιείται είναι κυβέρνηση της δεξιάς με τη σοσιαλδημοκρατία με πρόγραμμα τον αφοπλισμό της αριστεράς. Ο Λέβη ξεσπάει με οργή όπως είπε ο Φίβος, κάντε κυβέρνηση
και δηλώνει την πρώτη φράση που ανοίγει τη συζήτηση στη διεθνή για τις εργατικές κυβερνήσεις. Εάν το S5 και το US5 συγκροτήσουν τέτοια κυβέρνηση, το K5 θα είναι νομιμόφρον αντιπολίτευση. Loyal opposition. Το νομιμόφρον δεν σημαίνει ότι θα συμφωνάμε σε όλα, σημαίνει ότι δεν θα σας ανατρέψουν. Σκάνδαλο. Τεράστια συζήτηση. Και στο Γερμανικό κόμμα και μέσα στη διεθνή. Πολύ περισσότερο που συνοδεύεται από το ανοιχτό γράμμα, την ανοιχτή επιστολή, όπου απευθύνεται στο σύνολο των εργατικών οργανώσεων, βάζει κάποια βασικά σημεία άμεσης ανακούφισης των εργατικών μαζών, αλλά κεντρικό σημείο, τον αποκλεισμό της δεξιάς και των παραστατικών οργανώσεων για τη συνέχεια της Επανάστασης. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα καυτό ζήτημα, το οποίο ο Φίβος το είπε με την κομψή φράση «εργαλειοποίηση». Εγώ θα το πω πιο σκληρά. Την υπονόμευση του γερμανικού κινήματος από το Ζινόβιεφ. Ο Σέρς θεωρεί το Ζινόβιεφ, κατά λέξη το λέω, το μεγαλύτερο λάθος που λένε. Ο Ζινόβιεφ είναι γνωστό από την ιστορία της Ρώσης Επανάστασης ότι έχει ένα συνδυασμό αριστεροδέξιων πολιτικών. Το 17 ήταν ενάντια στην απόπειρα εξέγερσης. Στην παρούσα φάση, ο Ζινόβιεφ είναι στο αριστερό φεγγάρι. Γνωρίζει ότι η επανάσταση στη Ρωσία είναι πολύ στριμωγμένη. Μετά την Κροστάντη και με τη συζήτηση για την ΕΠΑΝΤΗ, ο Ζινόβιεφ διαφωνεί για με την ΕΠ, τη θεωρεί δεξιό λάθος, και προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνητή επίθεση στη Δυτική Ευρώπη, που θεωρεί απολύτως λαθεμένα όπως αποδείχθηκε, ότι θα χαλαρώσει την πίεση στη Ρωσία και θα κάνει τους Πολσεβίκους ικανούς να αποφύγουν την παγίδα της ΝΕΠ. Από την άποψη αυτή, ο Ζινόβιεφ και οι άνθρωποι του ξεκινάνε επιχείρηση στη Γερμανία, η οποία ξεδοντιάζει την ηγεσία του K5 που έχει υποθεί με τη χάρη. Με συγκρούσεις που αφορούν διάφορα ζητήματα και το Ιταλικό κόμμα και τους 21 όρους και τέτοια, απαιτούν την παρέτηση του Λέβη. Ο Λέβη κάνει το σφάλμα και παρετείται. Αλλά με το που παρετείται, μαζί του παρετούνται ο Ντάουνινγκ, ο δεύτερος πρόεδρος, και 5 από τα 11 μέλη της Σεντράλε, μαζί τους η Κλάρα Τσέμπερ. Λίγους μήνες μετά τη συγκρότηση μιας νέας ηγετικής ομάδας, αυτή η ηγετική ομάδα καταραίει και υπό τις οδηγίες του Ζινόβιεφ και του Μπελακούν συγκροτείται μια καινούργια ηγεσία με βάση, υποτίθεται, την αριστερά του γερμανικού κόμματος. Η πρώτη πράξη αυτής της αριστεράς ήταν η δράση του Μάρθη. Η θεωρία της επίθεσης. Περί τίνος επρόκειτο, μια απόφαση να ανατρέψουμε την κυβέρνηση με βάση τη δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένα κάλεσμα για γενική απεργία με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, το οποίο όχι μόνο δεν έχει προετοιμαστεί, δεν έχει καμία απήχηση, και το οποίο συνοδεύεται από πολύ κακές πρωτοβουλίες, τις οποίες δυστυχώς γνωρίζει το S5 και μέσα από τη Forbes, την εφημερίδα του, ενημερώνει την εργατική τάξη της Γερμανίας με τα σημειώματα της Σεντράλε, που περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες όπως οργανώστε επιτροπή ανέργων να πάει να δει τους εργάτες στην πόρτα του τάδε αποστάσεων, γιατί δεν μας αφήνουν να μπούμε να κάνουμε απεργία. Βάλτε δυναμίτη στην τάδε εργατική καντίνα, ακόμα και να υπάρξουν θύματα, αυτό θα πυροδοτήσει την οργή και θα είναι υπέρ μας, και διάφορες τέτοιες μπουρδες, τις οποίες με το που τις δημοσιεύουν οι σοσιαλδημοκράτες, επιτείνουν το πρόβλημα που είπε ο Φίβος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χάνει μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες τα μισά του μέλη. Το χειρότερο είναι ότι χάνει το κύρος του μέσα στα εργοστάσια. Αυτό είναι στρατηγικό σημείο, το οποίο για την ανάκαμψή του χρειαστήκαν πολλά πράγματα. Ο Λέβη απαντάει δημόσια, το χειρότερο παθογνωμικό πραξικόπημα στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Διαγράφεται γι' αυτό, απαντάει και στη διαγραφή του ποιο είναι το έγκλημα, οι δράσεις ή η καταγγελία τους, αλλά παρόλα αυτά είναι πλέον εκτός κόμματος και εκτός διεθνούς. Στο συνέδριο της διεθνούς που ακολουθεί, ο Λένιν κάνει έναν συμβιβασμό.
υιοθετεί πλήρως την πολιτική του Λέβη και της γερμανικής ηγεσίας και την κάνει γραμμή της διεθνούς. Το ενιαίο μέτωπο. Με όλες τις βασικές επιλογές. Το ενιαίο μέτωπο είναι μόνο συγκυριακό. Όχι, λέει το τρίτο συνέδριο. Το ενιαίο μέτωπο περιλαμβάνει και τα πολιτικά ζητήματα του πολιτικού αγώνα. Το ενιαίο μέτωπο γίνεται μόνο από τα κάτω. Όχι, λέει το τρίτο συνέδριο. Γίνεται και από τα κάτω και από τα πάνω. Το ενιαίο μέτωπο αφορά το ζήτημα της κυβέρνησης. Ναι, απαντάει ο Λέμπερτ. Και υιοθετεί το τέταρτο συνέδριο το σύνθημα των κυβερνήσεων της αριστεράς. Αλλά επιβεβαιώνει, αποδέχεται τη διαγραφή του Λέβη και την παρέτηση των άλλων από την ηγεσία της Σεντράλης. Πολύ οι ιστορικοί της επαναστατικής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει ανά τον κόσμο, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι κάθε άλλη εναλλακτική σήμερα να πάρει ο Λένιν και ο Τρότσκι ζήτημα Ζινόβιεφ στη διεθνή. Και με την κατάσταση που υπήρχε στη Ρωσία και με την κατάσταση που υπήρχε στη διεθνή, αυτό δεν ήταν ανοιχτό. Πού γυρίζουμε? Γυρίζουμε σε ένα κόμμα, το Γερμανικό Κόμμα, το οποίο μετά το τρίτο και το τέταρτο συνέδριο έχει επιτέλους μια καθαρή πολιτική και μια καθαρή στρατηγική και έχει μια ηγεσία γύρω από τον Μπράντ. Η ηγεσία αυτή έχει δύο κληρονομημένα από την ιστορία στοιχεία. Το ένα έχει ζεματιστεί στο χυλό της δράσης του Μάρκετ. Και όποιος καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Η ηγεσία αυτή είναι διστακτική απέναντι σε αναγκαίες πρωτοβουλίες. Και το δεύτερο, η ηγεσία αυτή έχει σοβαρό πρόβλημα αυτοπεποίθησης και οτιδήποτε πια σκέφτεται ή συζητάει να κάνει, το βάζει οικειοθελώς η ίδια στην έγκριση της μόνης. Ο Μπράντλερ αποφασίζει, Μπράντλερ είναι ένας συγκλονιστικός σύντροφος, ένας συγκλονιστικός ηγέτης. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, όταν αποφασίζουν την ημέρα αντιφασιστικής δράσης, πριν προχωρήσει, στέλνει επιστολή στη Μόσχα. Και λέει, την έχουμε ορίσει για τις 29 Ιούλη. Εγκρίνεται να προχωρήσω. Ο Λένιν και ο Τρότσκι την εποχή είναι χαμένοι στις πιέσεις της Ρώσικης Επανάστασης. Ο Σέρτς λέει, ο ρόλος του Λένιν αυτή την περίοδο, ο Λένιν έχει ένα πρόσθετο επιβαλλοντικό, κάτι εγκεφαλικά από μια σφαίρα που έχει φάει στο κεφάλι. Ο ρόλος του Λένιν και του Τρότσκι εκείνη την περίοδο είναι να διορθώνουν τα λάθη του Ζινόβιεφ. Αλλά πολλές φορές τα λάθη γίνονται χωρίς να προλάβεις να τα διορθώσεις. Στο ερώτημα, στο τηλεγράφημα του Μπράντλερ, απαντάει ο Ράντερ. Και απαντάει, κατά τη γνώμη μου, κόμμα, είναι παγίδα να την αποφύγετε. Και ο Μπράντλερ ακυρώνει την αντιφασιστική μέρα δράσης σε μια Γερμανία όπου οι εκατονταρχίες περιμένουν με το όπλο στο χέρι να κατέβουν και να διεκδικήσουν το κέντρο των πόλεων. Να εκαθαρίσουν τις πόλεις από τα Freie Corps. Και όταν φτιάχνουν τα σχέδια της εξέγερσης και γνωρίζουν ότι συζητιέται και στη διεθνή ο ορισμός της ημερομηνίας, πια δεν στέλνει τηλεγράφημα, φεύγει ο ίδιος και πάει στη Μόσχα και επί 1,5 μήνα συζητάει στη Μόσχα και καταθέτει το αίτημα να στείλετε τον Τρότσκι στο Βερολίνο. Διότι εγώ δεν μπορώ να την κάνω τη δουλειά. Οι συζητήσεις τρενάρουνε. Το αίτημα να πάει ο Τρότσκι στο Βερολίνο με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο Πολσεβικικό Κόμμα ούτε καν συζητιέται από τον Ζινόβιεφ, ο οποίος φοβάται ότι αν ο Τρότσκι πάει και έχει νικηφόρα κατάληξη η Γερμανία θα γίνει ο αναμφισβήτητος διάδοχος του Λένιν. Και έτσι ο Μπράντλερ στέλνεται πίσω με πολύ αμφίβολες οδηγίες που την τελευταία στιγμή γίνονται όχι μην το κάνετε. Και η προλεταριακή γροθιά κατεβαίνει. Ο Τρότσκι στα μαθήματα του Οκτώβρη είναι έξαλλος με αυτό το χειρισμό και νομίζω ότι έχει δίκιο σε πάρα πολλά σημεία ότι όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο βρασμού το πράγμα, τότε η απόφαση για την επίθεση δεν είναι το ίδιο με την τρέλα των βράσεων του Μάρτη. Δεν μπορεί ένα κόμμα, όπως δεν μπορεί να εκνοχιστεί και να εγκλωβιστεί μόνιμα στις θεωρίες της επίθεσης,
δεν μπορεί να εμπνευστεί και να εγκλωβιστεί μόνιμα στις θεωρίες της άμυνας. Υπάρχουν στιγμές που το ένα ή το άλλο. Και αυτές τις στιγμές με ένα σπάνιο τρόπο μας τις έχει αφήσει παρακαταθήκη το Μπολσεβίκιο κόμμα, το οποίο μέσα στους μήνες του 17 συνδύασε την τεχνική της άμυνας με την τεχνική της επίθεσης, ακριβώς παρακολουθώντας τις διαθέσεις της τάξης και τη σύνδεση που είχε με την τάξη. Συμπεράσματα λοιπόν. Η Γερμανική Επανάσταση είναι μια μεγάλη επανάσταση, δείγμα του τι μπορεί να κάνει η εργατική τάξη στον αναπτυγμένο καπιταλισμό. Παρένθεση εδώ, το βασικό σύνθημά τους, η εξεγερτική γενική απεργία, μετά από χρόνια, μετά το Μάη του 68, γίνεται κέντρο της αναφοράς της Νέας Αριστεράς. Αν διαβάσετε κείμενα της Λίγκας ή των Ιταλών συντρόφων, θα δείτε ότι πώς μπορούμε να κάνουμε επανάσταση στη Γαλλία, εξεγερτική γενική απεργία, λέει ο Μπενσαΐδη. Η επανάσταση αυτή δεν είχε συγκροτημένη, δεν είχε προϋπάρχουσα πολιτική ηγεσία. Προσπάθησε να χτίσει πολιτική ηγεσία μέσα στη φωτιά της μάχης. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και αυτό είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε. Τα πράγματα που κάνανε οι Μπολσεβίκοι το πριν το 17 διάστημα, σε περιόδους που ήταν και πολύ μειοψηφικά και που δεν έχουν τίποτα το ένδοξο, δεν έχουν τίποτα το σημαντικό, σχεδόν κανένας δεν τα θυμάται, την κρίσιμη ώρα της μάχης αποδειχτήκανε κορυφαία σημασίας. Γιατί μέσα από αυτά τα πράγματα υπήρχε μία σχέση ανάμεσα στο κόμμα και την τάξη και ταυτόχρονα μια εσωτερική σχέση στο κόμμα. Ο Λένιν δεν ήταν ένας διλετάντε. Ο Λένιν δεν ήταν κάποιος που δεν ήξερε ποιος είναι ο οργανωτικός υπεύθυνος. Υπήρχε μια ηγεσία η οποία είχε ζυμωθεί μεταξύ της. Ο Λέβη είχε σπάνια προτερήματα πολιτικού προσανατολισμού, αλλά αφού τέλειωνε με τον πολιτικό προσανατολισμό έβαζε τελεία. Δεν υπήρχε η σύνδεση, για παράδειγμα, που φαίνεται το 17 ανάμεσα στον Τρότσκι και τον Σβεργλό. Αυτά είναι κρίσιμα πράγματα σε ένα κόμμα. Αυτή η δυσκολία συνδυάστηκε με καινούργια μεγάλα ερωτήματα. Το ζήτημα του ενιαίου μετόπου, διάφοροι της πλάκας που θεωρούν ότι το ενιαίο μέτωπο είναι η ενότητα μεταξύ εδένιν, είναι μια ολόκληρη στρατηγική. Και το ζήτημα του ενιαίου μετόπου προέκυψε μέσα στην κομμουνιστική αριστερά με βάση την επανάσταση Γερμανίας. Πάνω σε αυτά συγκροτήθηκε η θεωρία. Και είναι, θέλω να πω, λίγο άδικο να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να λύσουν τα προηγούμενα προβλήματα και να λύσουν και αυτό πολύ περισσότερο όταν συνδυάστηκε και με τα προβλήματα τα οποία αρχίζανε μέσα στη Πυρνή και μέσα στο Ρώσικο κόμμα από την πορεία εκφυλισμού της Ρώσικης Επανάστασης. Από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ρώσικη Επανάσταση μεταφερθήκαν με ιδιότροπο, στρεβλό τρόπο, ως πιέσεις και λάθος οδηγίες προς το Γερμανικό κόμμα. Αν αυτά είναι τα προβλήματα του δικού μας στρατοπέδου, ποια ήταν η εναλλακτική σχέση. Ποια ήταν η εναλλακτική. Γιατί στη Γερμανία υπήρξε εναλλακτική στρατηγική. Το πανίσχυρο κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας που είπε ο Φρυγός παρενέβη σε αυτές τις εξελίξεις με σταθερό μπούσουλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακόμα και αν χρειάστηκε να βάψουν τα χέρια τους με το αίμα της Ρόζας. Ακόμα και αν χρειάστηκε να συνεργαστούν με το Στρέσεμαν στο τελευταίο στάδιο της επίθεσης ενάντια στη Γερμανική Επανάσταση. Τι ελπίζανε. Ελπίζανε ότι το αντίτιμο θα είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία το S5 θα διατηρήσει τη δύναμή του και με βάση αυτή τη δύναμή του θα κρατήσει ανοιχτό έναν αργό σταδιακό δρόμο προς το σοσιαλισμό. Τι πήρε αυτή η στρατηγική, το Χίτλερ. Το Χίτλερ. Που συνέτριψε το εργατικό κίνημα και μαζί έσφαξε και ένα μεγάλο κομμάτι σοσιαλδημοκρατών εργατών. Την ήττα τους, για να κλείνω, την πλήρωσε όλος ο πλανήτης. Την πλήρωσε η Ευρώπη με την πορεία προς το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την πλήρωσε και η Εσουσουδού με την απομόνωση από την Επανάσταση στη Δύση, που είναι κομβικό σημείο
για την εγκαθίδρυση του Σταλινικού καθεστώτος. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε την επικράτηση του σταλινισμού στη Ρωσία. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν κύματα συγκίνησης προς τη Ρόζα και τους Γερμανούς επαναστάτες. Τα κύματα συγκίνησης, σύντροφοι, και οι αναφορές, έτσι οι αγαπησιάρικες, δεν είναι αρκετές και δεν προσθέτουν τίποτα. Θυμίζω τη συζήτηση για το 17 μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σύντροφοι σαν τον Άρχη Ρίγο και άλλοι ευρωκομμουνιστικού παρελθόντος επικαλώντουσαν τη Ρόζα για να ανατρέψουν το Λένιν. Επικαλώντουσαν την επανάσταση στη Γερμανία για να απορρίψουν τον Οκτώβριο στη Ρωσία. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι η συγκίνηση και τα αγαπησιάρικα λόγια. Είναι η κατανόηση μιας κορυφαίας εμπειρίας της τάξης μας μέσα στην ιστορία της. Μιας εμπειρίας που επιχείρησε να αλλάξει την πορεία της ιστορίας και ιτήθηκε.